Καλώς. Καλημέρα σας. Πού είσαι, σε φούρνο? Βρισκόμαστε σε φούρνο. Είναι από τα λίγα καταστήματα τα οποία δίνουν φως στην Αθήνα. Είμαστε σε ένα φούρνο της Δάφνης. Και πέρα από το φως δίνουν και ωραίες μυρωδιές. Λοιπόν, ναι. Είναι από τα λίγα καταστήματα τα οποία από αύριο θα συνεχίσουν να παραμείνουν. Τι ωραία που ανοιχτά. Το είπες, Γιάννη. Ξέρουμε ότι... Γιάννη μου, τι ωραία που το είπες. Ξέρουμε. Σε κάθε πόλη ξέρουμε ξυπνάει αύριο... όταν τα καταστήματα ανοίγουν και ανάβουν τα φώτα τους. Λίγο πριν το ξημέρωμα. Ναι. Η φούρνη λοιπόν είναι ένα από αυτά τα καταστήματα, ένας από αυτούς τους χώρους, πέρα από τα δημοτικά φώτα, έτσι, και λέει ο Γιάννης, είναι από τα λίγα καταστήματα που δίνουν φως στην πόλη. Μπράβο, Γιάννη μου. Καλημέρα. Πάμε. Από αύριο λοιπόν θα παραμείνουν κλειστά όλα τα καταστήματα λιανικής, τα εμπορικά καταστήματα δηλαδή, αλλά τι θα μείνουν ανοιχτά, όπως αναφέρατε και εσείς πριν από λίγο, τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν ανοιχτά με διευρυμένο ωράριο από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ για όλη την εβδομάδα. Θα είναι ανοιχτές και τις Κυριακές για την εξυπηρέτηση του κοινού. Θα είναι ανοιχτά τα περίπτερα, τα φαρμακεία, οι τράπεζες, καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, η φούρνη, η οπωροπολία και άλλα καταστήματα τα οποία θα εξυπηρετούν τον κόσμο. Από αύριο αναστέλλεται επίσης και η λειτουργία, σύμφωνα και με ανάρτηση στο Twitter που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Η αναστολή λοιπόν των λειτουργιών είναι γεγονός για την αποφυγή μαζόξεων μέσα στις εκκλησίες, πολύ κόσμου, έτσι ώστε να μην επεκταθεί ο κορονοϊός. Αναστολή θα γίνει επίσης και στο κέντρο της Αθήνας για τον δακτύλιο μέχρι τέλος του Απριλίου. Αυτό θα εξυπηρετεί και τους μεταφορές στο κέντρο της Αθήνας, αλλά βεβαίως και για όσα άτομα θα ταξιδέψουν από και προς το εξωτερικό, όταν θα επιστρέφουν στην Ελλάδα θα πρέπει για 14 ημέρες να βρίσκονται σε καραντίνα στο σπίτι τους σε περίπτωση που εμφανίσουν κάποια συμπτώματα του κορονοϊού. Πέρα από αυτά όμως, να δώσουμε και κάποιες οδηγίες από επιστημονικούς φορείς στον κόσμο. Όταν επιστρέφουμε από την δουλειά στο σπίτι, καλό είναι στο χώρο εισόδου να έχουμε απολυμαντικά, ειδικά απολυμαντικά, τα οποία θα καθαρίζουμε το πόμολο της πόρτας και τα χέρια μας με το που μπαίνουμε στο σπίτι. Καλό είναι να βγάζουμε τα παπούτσια και να αερίζουμε τα ρούχα σε εξωτερικό χώρο. Αμέσως να καθαρίζουμε επίσης και το σαλόνι και τον χώρο υποδοχής συνεχώς, καθημερινά, αν γίνεται σε καθημερινή βάση. Με ειδικά απολυμαντικά, για να διατηρούνται όλες οι επιφάνειες καθαρές, να αποφεύγουμε να έχουμε φυλάδια και περιοδικά πάνω στο τραπέζι που είναι φορείς μικροβίων. Καλό είναι επίσης να γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες, να φοράμε γάντια όταν είμαστε σε εξωτερικούς χώρους, μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά θέλει και ιδιαίτερη προσοχή και μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς να καθαρίζουμε όσο γίνεται με ειδικά απολυμαντικά το τιμόνι αλλά και τον λευγέ των ταχυτήτων. Και ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αυτές τις ημέρες, όσο μπορούμε να κάνουμε αγορές και συναλλαγές με πλαστικό χρήμα, με τις κάρτες, έτσι ώστε να αποφεύγουμε τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν τον κορονοϊό, καθώς πάνω στην επιφάνειά τους μπορούν να μείνει ο ιός αυτός. Και θα μπορούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να καθαρίζουμε και τις κάρτες αυτές, τις πλαστικές κάρτες, έτσι ώστε να μην υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας ανέφερε. Είδαμε και τις σχετικές κάρτες εμείς, Γιάννη. Αυτές οι καθημερινές συνήθειες, παιδί μου. Ναι, καθημερινές συνήθειες που ξέρεις ότι δεν υπολόγιζες τόσο πολύ. Ασυνείδητες κινήσεις. Μέχρι πρότινος. Και εγώ έμπαινα μέσα κατευθείαν να βγάζω παπούτσια που έπλυνα χέρια κτλ. Τώρα το κάνω με μεγαλύτερη προσοχή. Έτσι. Τα αφήνω απ' έξω. Προσπαθώ να ανοίγω λίγο την πόρτα με τον αγκώνα. Δηλαδή σωστά. Κάνω τέτοια. Και στο αυτοκίνητο, παιδιά, που λέει ο Γιάννης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί να έχουμε βάλει αντισηπτικό. Να μπούμε στο αυτοκίνητο, στο τιμόνι και στο λευγέ. Πρέπει να έχουμε ένα μαντιλάκι να το απολυμάνουμε όση ώρα είμαστε στο αυτοκίνητο. Καθημερινά. Αν πιάσουμε χρήματα στα διόδια της Αττικής Οδού, έτσι ή σε άλλα διόδια, και πιάσουμε με τα χέρια μας γυμνά τα χρήματα και ακουμπήσουμε το τιμόνι. Είναι δωρονάδωρον. Αυτό, σαν άρα, να μην λοιπόν, το έχεις κάνει. Ξανά. Έτσι, ή πλαστικό χρήμα και ξανά να σκουπιστούμε Γιάννη, το τιμόνι. Η ιδιοκτήτρια του φούρνου, ο ιδιοκτήτης θέλει να μας πει καμιά κουβέντα ή ζητάω πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Ρώτησα, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης εδώ πέρα αυτή την ώρα. Είναι υπάλληλοι του μόνο. Φούρνου, μας εξυπηρέτησαν, μας είπαν
Ναι, ότι αυτό που μόνο μας ανέφεραν είναι ότι αφήνουν συνεχώς την πόρτα ανοιχτή για να αερίζεται ο χώρος και σαφώς με οδηγίες που έχουν και εκείνοι αφήνουν λίγα-λίγα άτομα να μπαίνουν μέσα και τηρούν βεβαίως όλα τα μέτρα προστασίας και υγιεινής. Έτσι. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.